Μετά τη στιγμή που ήταν ο Κωνσταντίνος Φλαμής, η εικόνα που βλέπουμε είναι ζωντανή, να το τονίσω, και δει ακόμα υπάρχουν φλόγες στον αρχαιολογικό χώρο. Το όχημα έφτασε καθυστερημένο. Οι φλόγες ήταν στον τοίχο του μουσείου όταν έφτασε το όχημα, το οποίο περιμέναμε όλοι ότι κάποιος από όλους αυτούς που συντονίζουν θα είχε σκεφτεί να είναι τουλάχιστον μια ώρα νωρίτερα. Έφτασε, επαναλαμβάνω, όταν οι φλόγες ήταν στον τοίχο του μουσείου και ακόμα και τώρα, όπως βλέπετε, μέσα στο χώρο τον αρχαιολογικό, και εκείνη η περίφραξη προσπαθεί να σβήσει εστίες φωτιάς που καίνε. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να... Εάν δεν με απατάει μνήμη μου, Νίκο, ναι, αυτός ο φράχτης πρέπει να είναι στον αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή εκεί που είναι το στάδιο. Και η άλλη πλευρά, Κωνσταντίνε, έχει περάσει κάτω στο στάδιο, στα αρχαία, μέσα στους ναούς. Αυτό θέλω να πω τώρα. Αυτό θέλω να πω. Ότι πραγματικά από θαύμα, αν δεν έχουμε χάσει το μνημείο του Κουμπερντέν, όπως επίσης και κάποιους άλλους χώρους πολύ κοντά στην Ακαδημία και το Μουσείο. Διότι η φωτιά πέρασε κάτω από το ποτάμι, πέρασε και πήγαινε προς τα κάτω. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μόνο από θαύμα δεν θα έχουμε χάσει λεπτό, πάντως, αυτά τα μνημεία. Κωνσταντίνε, να δούμε την εικόνα και να μείνουμε σε αυτήν. Είναι ζωντανή εικόνα αυτό που βλέπουμε και είναι πλάνα από τον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος φλέγεται. Κάνει μια προσπάθεια ένα πυροσβεστικό που βλέπουμε. Τώρα έχουν πάει κι άλλα μέσα, γιατί επαναλαμβάνω, την ώρα της φωτιάς, της καταστροφής, ένα ελικόπτερο Έριξον επιχειρούσε. Μας τα μετέδιδες με πόνο ψυχής. Μας έκανε να ανατριχιάσουμε όλους όλο αυτό το απόγευμα. Και βλέπουμε τώρα το καθυστερημένο όχημα της πυροσβεστικής. Και προς Θεού, καμιά μομφή για τους ανθρώπους που είναι εκεί εξαντλημένοι. Για εκείνους που τους έστειλαν καθυστερημένους οι μομφές. Να το ελικόπτερο, ένα επιχειρούσε να κάνει την προσπάθεια εκ των υστέρων να σβήσει τα αποκαίδια. Πώς να σώσουν αυτοί οι άνθρωποι τα σπίτια, τις περιουσίες, τα χωράφια, τα δάση, όταν δεν μπορούν να σώσουν ούτε την Ολυμπία? Το επόμενο, εδώ είναι το ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται έξω κάτω στο δρόμο. Όταν δεν μπορούν να σώσουν τι, ούτε την Ακρόπολη, τι περιμένουμε? Έλεγε ο Κωνσταντίνος Φλαμής νωρίτερα στις 5, πρέπει να έρθουν γρήγορα, μια έκκληση του Φλαμή, να έρθουν γρήγορα τα εναέρια μέσα πριν νυχτώσει. Πήραμε τηλέφωνο και μας είπαν σκοπτικά, μα θέλει 3 ώρες να νυχτώσει. Και ο Φλαμής είπε πολύ εύστοχα, μα εδώ δεν έχουμε ήλιο από τον καπνό, αρχίζει και σκοτεινιάζει. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής τώρα. Κωνσταντίνε, δώσε το μικρόφωνο στη Μαριάννα και εσύ θα μετακινηθείς στο άλλο link που έχει ο Αντένα εκεί. Θέλω να βρούμε τον Χρήστο το Σεφερλή, γιατί έχουμε από τη μια μεριά την καταστροφή εκεί και από την άλλη μεριά έχουμε το άλλο τραγικό με τους νεκρούς στην Εύβοια. Τα παλικάρια τα οποία χάθηκαν πριν από περίπου μία ώρα, την ώρα που κεγόταν ο αρχαιολογικός χώρος, τα δέντρα γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο. Ο Χρήστος είναι στο τηλέφωνο. Έχουμε και τον Γιώργο τον Καραϊβάζ. Χρήστο, κάνε ένα λεπτό υπομονή, μήπως ο Γιώργος έχει μια